Συζητήθηκε στο Τριμελές Καβάλας μία ακόμη υπόθεση απάτης, τις γνωστές υποθέσεις που έχουν γίνει πολύ επίκαιρες αυτή την περίοδο, η έσπραξη συντάξεων του ΙΚΑ, ακόμα και όταν ο δικηγόρος έχει πεθάνει. Η υπόθεση αφορούσε συνταξιούχο από τη Θάσο, ο οποίος πέθανε το 2001, αλλά το παιδί της οικογένειας εισέπρατε κανονικά τη σύνταξη μέχρι και το 2011, δηλαδή για 10 ολόκληρα χρόνια. Η υπόθεση οδηγήθηκε στο δικαστήριο ως προς το ποινικό μέρος της για την παράνομη έσπραξη της σύνταξης από το 2008 μέχρι και το 2011, ενώ το χρονικό διάστημα έσπραξης σύνταξης 2001-2008 δεν απασχολεί τη δικαιοσύνη, απασχολεί όμως το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ διεκδικεί από τον γιο του Θανόντα ποσό 76.000 ευρώ. Στο Τριμελές Καβάλας δικάστηκε η υπόθεση για την παράνομη έσπραξη της σύνταξης από το 2008 μέχρι το 2011. Μάρτυρας κατέθεσε εκπρόσωπος του ΙΚΑ Καβάλας, ο οποίος είπε ότι τα χρήματα έμπαιναν κανονικά στο λογαριασμό του δικαιούχου μέσα από τον οποίο ο γιος του έκανε ανάληψη. Το ΙΚΑ το 2001, εκτός των άλλων, πλήρωσε στην οικογένεια του συνταξιούχου ακόμα και τα έξοδα κηδείας. Απολογούμενος ο κατηγορούμενος δεν είχε πολλά πράγματα να πει. Μίλησε πολύ απλά, πολύ αληθινά, δημιουργώντας όμως χαμόγελα στην αίθουσα. Αφού το ΙΚΑ έβαζε τα χρήματα, εγώ τα έπαιρνα, είπε στην απολογία του κατηγορούμενος, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή. Δύο αυτοκίνητα με πινακίδες Αγγλίας κατασχέθηκαν στο Τελωνείο των Κήπων τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι οδηγοί των δύο αυτοκινήτων ήταν Άγγλοι υπήκοοι Ιρακινής καταγωγής και μαζί τους βρισκόντουσαν και οι γυναίκες τους με τα 4 νήπια παιδιά τους. Στο πρώτο αυτοκίνητο, οι άντρες της ομάδας δίωξης του Τελωνείου βρήκαν μέσα στις ρόδες, στο ταμπλό και τις πόρτες χτισμένα 1250 πακέτα τσιγάρα. Στο δεύτερο αυτοκίνητο βρέθηκαν επίσης χτισμένο στο εφεδρικό τροχό και στα πλαϊνά 480 πακέτα τσιγάρα για την αγορά της Αγγλίας. Οι επίδοξοι λαθρέμποροι θα οδηγηθούν στην εισαγγελία Αλεξανδρούπολης εκτός αν πληρώσουν 12.000 ευρώ που είναι το πρόστιμο του Τελωνείου. Τους τελωνιακούς στην πολύ ωραία διαδικασία της ανάσυρσης των τσιγάρων συνέδραμαν οι αστυνομικοί του Τελωνείου των Κήπων και το κλιμάκιο Frontex. Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα στην εβδομάδα δύο τουρκικά φορτηγά επηρεάθηκαν να εισάγουν ένα τόνο λαθρέου αφορολόγητο πετρέλαιο. Το έκρυψαν τα διασκευασμένα αντεπόζητα των φορτηγών με διπλά τυχώματα και με ειδικό σύστημα αέρα υποπίεση. Το έκρυβαν και ξεγελούσαν τον έλεγχο των τηλεωνιακών, εντοπίστηκαν όμως και πλήρωσαν 40.000 ευρώ πρόστιμο. Συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στην Ξάνθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης 32χρονη μεδαπή κατηγορούμενη για καλλιέργεια φυτών κάναβης. Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου στην οικία της 32χρονης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυτά κάναβης ύψους 23 και 43 εκατοστών. Η συλληφθήσα οδηγήθηκε στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης. Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικού ομάδα Δία 27χρονο τσιμεδαπός, διότι αφαίρεσε από το παλαιό νοσοκομείο τη Αλεξανδρούπολη 6 σώματα καλοριφέρ και ένα καρό τη μεταφορά. Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα βρέθηκαν στην κατοχή του δράστη, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν σε αρμόδιο υπάλληλο του νοσοκομείου. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολη, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Αλεξανδρούπολη.